Το πρωί όπου σπεύσατε διαζώσεις και δυσόμαση να δείτε τις ατέλειωτες ουρές εκεί στον αυτοκινητόδρομο, δώσατε οδηγίες. Ακούσαμε και τις δηλώσεις σας προηγουμένως. Ναι, έδωσα οδηγίες ούτως ώστε να μπορεί να αποσυμφορηθεί ο αυτοκινητόδρομος, να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος όταν παρατηρείται ότι υπάρχουν μεγάλες ουρές, επειδή κανείς δεν επιθυμεί την ταλαιπωρία των συμπολιτών μας. Βέβαια, αυτή η διαδικασία, κυρία Υπουργέ, αφήνει και προφανώς κάποιους που δεν περνάνε το τεστ, δεν ελέγχονται κανονικά. Ενδεχομένως ήταν χρήσιμη η παρέμβασή σας, αλλά μήπως θα έπρεπε να έχει βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος ή να επαναξιολογηθεί το μέτρο του μπλόκου στους αυτοκινητόδρομους. Κύριε Μιχάλα, δεν γυρεύουμε να συλλάβουμε κακοποία στοιχεία, γυρεύουμε να περιορίσουμε ένα ιό. Και θεωρώ ότι είναι ήδη αποτρεπτικό το ότι εάν κάποιος συλληφθεί και δεν φέρει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα έχει ένα εξώδικο της τάξης των 300 ευρώ. Θεωρώ ότι είναι αρκετό. Ναι, να πάμε και στα επεισόδια που εκτελήχθηκαν, κυρία Υπουργέ, το περασμένο Σάββατο στη Λεμεσό. Ακούσαμε χθες και στις τομές τα γεγονότα τον αρχηγό της δύναμης, ο οποίος ανέφερε ότι έχει συλληφθεί ο διοργανωτής, αλλά σας είχε διαβεβαιώσει πως δεν θα γίνει αυτή η διαδήλωση. Ακριβώς. Η αστυνομία κινείται και προληπτικά και αποτρεπτικά για να καταστήλει τέτοιες συμπεριφορές. Είχε λάβει ειδοποίηση για τη διαδήλωση στη Λεμεσό πριν καν ανακοινωθούν τα μέτρα για το lockdown και κάλεσε τον διοργανωτή και αυτός έδωσε βεβαίωση ότι η διαδήλωση θα ακυρωνόταν. Ναι. Αυτό βέβαια δεν συνέβηκε. Η αστυνομία έτσι και αλλιώς προετοιμάστηκε και ήδη από την προηγούμενη είχε καλέσει άτομα που είχαν υποκινήσει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τους προειδοποιήσει και είχε προβεί και σε έρευνες σε Λεμεσό όπου είχαν βρεθεί κάποια αυτοσχέδια εκρηκτικά. Ναι. Τώρα με βάση τα διατάγματα επιτρέπεται, κυρία Γιολίτη, ή δεν επιτρέπεται η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων? Για τις διαδηλώσεις θα το πω ξανά. Απαγορεύονται οι συναρθρήσεις σε Λεμεσόν και Πάφων, τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους χώρους συνάρθρησης. Το δίλημα το αν η απαγόρευση σε διαδήλωση καλύπτεται ή και είναι συνταγματική είναι άνευ ουσίας. Δηλαδή, αν ισχύει το προηγούμενο διάταγμα το οποίο μιλά για διοργανωτή και αποστάσεις και τήρηση μέτρων κτλ. Η κοινή λογική αυτή τη στιγμή προτάσει να μένουμε σπίτι και να αποφεύγουμε αχρίαστες διακινήσεις για να περιορίσουμε τον ιό. Και η δική μου άποψη είναι ότι δεν είναι η ώρα για νομικιστικές αντιπαραθέσεις μικροπολιτικής όταν τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται. Δηλαδή δεν είναι ώρα ούτε για ειρηνικές διαδηλώσεις, ούτε σίγουρα για διαδηλώσεις όπου μπορούν να παρισφρήσουν παραβατικά στοιχεία εκμεταλλευόμενα τον όχλο. Τώρα, αυτές οι διαδηλώσεις και αυτές οι συναθρήσεις, είτε είναι δικαιολογημένες, είτε είναι αδικαιολόγητες, είτε νόμιμες, είτε δεν είναι νόμιμες, έγιναν και ενδεχομένως να ξαναγίνουν. Ένα ερώτημα που προκύπτει και μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε με κόσμο και με ακροατές και με τηλεθεατές, κυρία Υπουργέ, είναι ότι ποιες είναι οι αιτίες που κατεβάζουν τον κόσμο στον δρόμο? Μήπως θα έπρεπε να επιστρατευτούν κάπως και οι κοινωνιολόγοι, να ερμηνεύσουν κάπως το φαινόμενο για να αποφύγουμε ενδεχομένως παρόμοια περιστατικά στο μέλλον? Υπό την έννοια ότι η κοινωνία αισθάνεται μια μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή, είτε είναι δικαιολογημένη είτε αδικαιολόγητη. Υπάρχει δικαιολογημένη κόπωση του κόσμου, αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την βία. Πρέπει οπωσδήποτε να πριτανεύσει η κοινή λογική. Οι δρόμοι και οι διαδηλώσεις κουβαλάνε ιό. Δεν υπάρχει αλλότριο σχέδιο κατάργησης δικαιωμάτων. Δεν απειλείται η ελεύθερη έκφραση. Ο στρατός δεν ξεδιπλώθηκε για να μας εκφοβήσει. Όλα αυτά γίνονται για να περιοριστεί ο ιός και για να προστατευτούμε. Και γι' αυτό πρέπει όλοι να είμαστε και αλληλεγγύοι και ενωμένοι. Και αν σε 2 εβδομάδες, κυρία Γιολίτη, επαναληφθούν αυτά τα έκτροπα, το είδαμε και στο παρελθόν, η αστυνομία πώς σκοπεύει να δράσει? Αυτό είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση, επειδή έχω ήδη τοποθετηθεί πως δεχόμαστε επικρίσεις για το ότι δεν αντιμετωπίσαμε δραστικά τους διαδηλωτές. Να πω επίσης ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και οικογένειες και μικρά παιδιά σε αυτές τις διαδηλώσεις. Ναι. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δραστικά τους διαδηλωτές? Δηλαδή, επιθυμούμε να δούμε εικόνες που ενδεχομένως βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις όπου η αστυνομία χρησιμοποιεί δακρυγόνα σπρέι και κλούβες? Και ποια θα είναι η δημόσια συζήτηση εάν συμβεί αυτό? Και
κατέληθηκε η αστυνομία και σε βία στους δρόμους. Ναι. Δεν είναι μια εικόνα η οποία εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω. Γι' αυτό και προσπαθούμε να περιορίσουμε το πρόβλημα όπου υπάρχει. Ήδη έχουν γίνει 23 συλλήψεις και σήμερα αναμένονται περισσότερες συλλήψεις εντός της ημέρας. Η αστυνομία ταυτοποίησε ήδη αρκετά μεγάλο αριθμό ατόμων από τα βίντεο και τις αναρτήσεις, πέραν των ανθρώπων οι οποίοι εξωδίκως καταγγέλθηκαν για μη τήρηση των μέτρων. Μιλώ τώρα για τις συλλήψεις για οχλαγωγία, βανδαλισμούς κτλ. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι ανασταλτικός παράγοντας και καλό πάλι όλους τις οικογένειες αυτών των παιδιών, επειδή για παιδιά πρόκειται, τους εκπαιδευτικούς, την κοινωνία όλη να συστρατευτεί για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τον ιό. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτό, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει το κράτος. Δεν είναι μόνο η αστυνομία. Πρέπει να λειτουργήσει πρωτίστως προληπτικά το κράτος για να μπορέσει και ο κόσμος να καταλάβει ότι τα μέτρα θα πρέπει να τα τηρούμε. Ο κορονοϊός δεν είναι παιχνίδι και ενδεχομένως η καταστολή να μην είναι και η καλύτερη λύση υπό αυτές τις συνθήκες, αν ξεφύγουν τα πράγματα. Νομίζω προληπτικά και να καταλάβει και ο καθένας από μόνος του ότι οι καιροί είναι πάρα πολύ δύσκολοι και οι συνθήκες πολύ δύσκολες. Δεν είναι παιχνίδι και από ό,τι